Η είδηση, αναφερθήκαμε στην αρχή βέβαια, ο Διεθνής Τύπος σήμερα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον. Έχουμε την εξέλιξη. Παραιτήθηκε μετά από ισχυρότατες πιέσεις ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος, ωστόσο θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού, όπως όλα δείχνουν βέβαια, μέχρι την εκλογή του διαδόχου του. Την ίδια ώρα έχουμε και την εξής εξέλιξη, ότι έχει ήδη ετοιμάσει τη λίστα με τα στελέχη του κόμματός του που θα αναλάβουν τις θέσεις όσων έχουν παραιτηθεί από τον κυβερνητικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι σαφής η πρόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας κόμματός μου να αρχίσει η διαδικασία αλλαγής της ηγεσίας του κόμματος. Θα ξεκινήσω άμεσα αυτή τη διαδικασία, αυτό τόνισε. Ωστόσο, δεν ήθελα να πραγματοποιηθεί να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Προτιμούσα να συνεχίσω το έργο μου, για ένα έργο βέβαια το οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Θέλω να πάμε λίγο, είμαστε έτοιμοι παιδιά, συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι. Να πάμε λίγο στον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, για ένα πρώτο σχόλιο με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας. Κύριε Τσίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από Αθήνα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να αναφερθούμε λίγο στην χαριστική βολή που όθησε τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στην παρέτηση. Κοιτάξτε, είναι ένα σκάνδαλο, ας το πω, σεξουαλικής φύσεως, για το οποίο απεδείχθη ότι γνώριζε ο Μπόρις Τζόνσον όταν όρισε τον αναπληρωτή συντονιστή της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ πέρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Έχουν υπάρξει μια σειρά από σκάνδαλα και προβλήματα που έχουν αρχίσει με τα γνωστά κορονοπάρτι που έγιναν την περίοδο που όλοι οι Βρετανοί ήταν σε καραντίνα, όπως και όλοι μας, και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο γινόντουσαν κορονοπάρτι, σύν το γεγονός ότι την ημέρα που κυδευόταν ο άνδρας της Βασίλισσας, ο βασιλικός σύζυγος, ο πρίγκιπς Φίλιππος, φαινόταν ότι ο Πρωθυπουργός ήταν σε ένα πάρτι. Η ουσία όλων αυτών είναι ότι εδώ και καιρό έχει φθαρεί η εικόνα του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία και οι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος, προφανώς για λόγους κομματικού πατριωτισμού και να σώσουν πολιτικά τον εαυτό τους, θεωρούν ότι δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με τον Μπόρις Τζόνσον. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, στη Βρετανία δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, οι βουλευτές, σωστά, επειδή εκλέγονται από μονοεδρικές περιφέρειες ο καθένας από αυτούς, λογοδοτούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό ο καθένας από αυτούς μόνος του. Δεν είναι όπως εδώ που έχουμε πολυεδρικές περιφέρειες και έχουμε πολλούς βουλευτές σε κάθε νομό. Επομένως, ο βουλευτής πιάνει το μήνυμα της κοινωνίας και φοβάται ότι δεν θα επανεκλεγεί με τον συγκεκριμένο αρχηγό. Άρα ουσιαστικά οθείται στο να ανατρέψει τον πρωθυπουργό του κόμματός του, μάλιστα, για να έχει κάποιο πολιτικό μέλλον. Ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι την αλλαγή στον επικεφαλής του κόμματος. Αυτή τη στιγμή αυτό ξέρουμε. Δηλαδή, ο Μπόρις Τζόνσον παραιτείται από την ηγεσία, από λίντερ του συντηρητικού κόμματος. Αφημένει ότι κινούνται οι διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου στο συντηρητικό κόμμα. Αυτό όμως θα φτάσει μέχρι το φθινόπωρο. Μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, πιθανόν και μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι το ετήσιο συνέδριο. Κάθε χρόνο γίνεται το συνέδριο του συντηρητικού κόμματος. Και ο Μπόρις Τζόνσον λέει ότι θα έχει παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος, αλλά μέχρι τότε θα ασκεί τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού. Όμως φαίνεται ότι και σε αυτό υπάρχουν αντιρρήσεις μέσα στο εσωτερικό του δικού του κόμματος, του συντηρητικού, αλλά σήμερα και ο ηγέτης του κεντροαριστερού εργατικού κόμματος, της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν παραμείνει ο Μπόρις Τζόνσον πρωθυπουργός, αυτός θα υποβάλει πρόταση μορφής. Και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να φύγει από τώρα από πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον, να αντικατασταθεί ίσως από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ούτω καθεξής.
Να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνά τα τελευταία 12 χρόνια την Μεγάλη Βρετανία. Ένα και δύο, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αλλάζουν οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της χώρας μετά την συγκεκριμένη απρόσμενη, κατά πολλούς όχι, εξέλιξη με την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Είναι βέβαιο ότι η εικόνα του Συντηρητικού Κόμματος έχει υποστεί φθορά. Δεν μπορούμε να πούμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι έχει πλήρως χαθεί κάθε τύχη για το Συντηρητικό Κόμμα. Έτσι, όμως έχει υποστεί μεγάλη φθορά. Επίσης, ο νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, ο κ. Στόρμερ, έχει αποκτήσει μία δημοτικότητα. Φαίνεται ότι σιγά-σιγά προσπαθεί και οικοδομεί μία σοβαρή, πιστική, μετριοπαθή αντιπολίτευση που πιάνει στη βρετανική κοινωνία. Και φαίνεται και επίσης σε ορισμένες εκλογικές επιμέρους αναμετρήσεις που έχουν γίνει, κυρίως δημοτικές εκλογές σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, οι συντηρητικοί έχουν χάσει. Έχουν χάσει αρκετά. Άρα βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας πολιτικής εποχής στην Βρετανία. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε πρώτον τις δυσκολίες που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έτσι, συνολικά στις οικονομίες της Ευρώπης. Δεύτερον, η Βρετανία βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Μπόρις Τζόνσον δεν εφαρμόζει τη συμφωνία που είχε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε το Brexit, όταν αποχώρησε δηλαδή η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στείλει τη Βρετανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αθέτηση συμφωνιών. Τρίτον, στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει δυσκολία. Δεν έχει μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση προτεσταντών καθολικών και περιμένανε να μεσολαβήσει ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν πάει εκεί καλά τα πράγματα. Και επιπλέον στη Σκωτία υπάρχει αίτημα να ξαναγίνει δημοψήφισμα για να αποχωρήσει η Σκωτία από τη Βρετανία, διότι η Σκωτία έχει ψηφίσει υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα που έχει φύγει όλη η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται ότι θα είναι η χαμένη της υπόθεσης. Άρα έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος είναι υποπαρέτηση. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Το προφίλ του Μπόρις Τζόνσον είχε γίνει αποδεκτό από ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω σε παγκόσμια κλίμακα. Και αν όχι, τι σηματοδοτεί πλέον για την επόμενη μέρα αυτή η απομάκρυνσή του? Δεν τον θεωρούν πολύ σοβαρό ηγέτη, για να είμαστε ειλικρινείς, οι άλλοι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά συζητούν με αυτό, διότι αυτόν εξέλεξε ο Βρετανικός λαός, όμως επειδή είναι από τους βασικούς που πυροδότησαν το Brexit, την έξοδο δηλαδή της Βρετανικής Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικώς δεν έχει καλό όνομα στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και δεν τον θεωρούν και πολύ στιβαρό ηγέτη. Η Βρετανία με τον Μπόρις Τζόνσον, φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθησε να επανασυστήσει στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να ανακτήσει έναν άλλο στρατηγικό ρόλο. Δηλαδή, λέει, εντάξει, δεν είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μαζί με τους Αμερικανούς, κυρίως στο ΝΑΤΟ και σε άλλες περιοχές του κόσμου, μπορώ να αποκτήσω ένα στρατηγικό, ας πούμε, να το πω, προφίλ. Όμως, φαίνεται ότι και αυτό δεν πάει πολύ καλά. Επομένως, πρέπει να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν στη Βρετανία, κυρίως από το φθινόπωρο, διότι ναι μεν δεν επηρεάζει το σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πλέον η Βρετανία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως το πώς θα πάει η βρετανική οικονομία επηρεάζει πολύ τις γειτονικές της χώρες. Μάλιστα. Υπενθυμίζω ότι η βρετανική οικονομία μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάει καλά, διότι πολλές επιχειρήσεις δεν θέλουν πλέον να επενδύσουν στη Βρετανία την ώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θεωρούν λίγο ασταθή οικονομία και αυτό όλο περιπλέκει την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, διότι δεν μπορούμε πια να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην ίδια τη Βρετανία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Καλό βράδυ, γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσίκα, για το σχόλιο σας. Ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα το ξαναδούμε.